θα ανοίξει αυτή εδώ την προγεμισμένη φύσιγγα. Είναι η στιγμή που ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, παρουσιάζει μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα μπορούν μόνοι τους στα σπίτια τους να υποβάλλονται σε τεστ κορονοϊού. Το αποτέλεσμα αυτό λοιπόν θα είναι μία γραμμή εφόσον δεν νοσεί από COVID ή δεν είναι φορέας και δύο γραμμές εφόσον είναι φορέας. Το πρωί στις αποθήκες του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Χανίων έφτασαν οι πρώτες παρτίδες των συσκευασιών self-test για τον κορονοϊό, οι οποίες θα διανεμηθούν στα φαρμακεία του νομού, ώστε να ξεκινήσει τις επόμενες ώρες η διάθεσή τους αποκλειστικά για τους μαθητές λυκείου και τους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν τον αριθμό του ΆΜΚΑ τους για να τα παραλάβουν. Συνολικά στα Χανιά παραλήφθησαν 16.000 συσκευασίες που αποτελούνται από 4 μέρη που θα δίδονται ενιαία στους ενδιαφερόμενους. Ο φαρμακοποιός είναι λοιπόν υποχρεωμένος να αποσυσκευάσει αυτές τις 25, τα 25 τεστ τα οποία υπάρχουν και ατομικά στον καθένα να δώσει ό,τι χρειάζεται για να τον κάνει με τον τρόπο τον οποίο προηγουμένως εξηγήσαμε. Ναι, μεν κατανοώ ότι είναι μία πρόσθετη δυσκολία στη δύσκολη καθημερινότητα ενός φαρμακοποιού, όμως θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι με χαρά. Στα Χανιά έχουν ήδη σταλεί στα φαρμακεία του νομού οι πρώτες ποσότητες των self-test, ενώ το επόμενο διάστημα θα παραλυφθούν και νέες ποσότητες, ώστε ο ανεφοδιασμός των φαρμακείων να είναι συνεχής. Ήδη στα περισσότερα φαρμακεία έχουμε στείλει την ποσότητα που υπέδειξε η κυβέρνηση και είναι 75 για το κάθε φαρμακείο και έχουμε αναλάβει την υποχρέωση όταν το κάθε φαρμακείο έχει στόκ κάτω από 25 να το προμηθεύουμε. Αυτό θα γίνει γνωστό μέσω του συστήματος πληροφόρησης που έχει αναπτυχθεί. Αντίστοιχη η διαδικασία και στο Ρέθυμνο. Περίπου 5.500 self-test έφτασαν το πρωί στην κεντρική φαρμακαποθήκη του νομού, με κάθε ένα από τα 74 φαρμακεία του Ρεθύμνου να παραλαμβάνει 75 τεμάχια. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φαρμακοποιών Κώστα Βαρδιάμπαση, η διανομή τους θα ξεκινήσει από αύριο, εάν φυσικά ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα διατίθενται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσθετη φάση για τους μαθητές του λυκείου και τους εκπαιδευτικούς, ενώ οι επόμενες παρτίδες που θα έρθουν θα διατεθούν και για τον υπόλοιπο πληθυσμό.